καταιγιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην Τσέλσι. Μετά βεβαίως τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και βεβαίως όλο τον κόσμο να είναι εναντίον του Βλάντιμιρ Πούτιν αλλά και των Ρώσων ολιγαρχών. Με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αναγκάζεται να πουλήσει άρον-άρον στην κυριολεξία την αγγλική ομάδα και βεβαίως πλέον το μέλλον της αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δυσίωνο αν δεν ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες της πώλησης. Η Ρόμαν Αμπράμοβιτς Έρα σε 21 χρόνια έφερε 19 κύπελα στην αγγλική ομάδα την οποία και κατέστησε την κορυφαία στο νησί. 5 Premier League, 2 Champions League, 5 κύπελα Αγγλίας, 1 διπυρωτικό και πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες για μεταγραφές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά βεβαίως και αρκετές αποζημιώσεις σε πολλούς προπονητές και διάσημους όπως η Ζωζέ Μουρίνιο και Γκους Χίντινγκ. Η παρουσία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς στο αγγλικό ποδόσφαιρο είναι χαρακτηριστικό και απόλυτα δίκαιο ότι άλλαξε τα δεδομένα στην Premier League και την παρουσία του κατάφερε να καταστήσει το πρωτάθλημα το ακριβότερο αλλά ίσως και το κορυφαίο στον κόσμο. Και βεβαίως ήταν αυτός ο οποίος με τις επενδύσεις του αργά αλλά σταθερά άνοιξε τον δρόμο και σε άλλους σπουδαίους επιχειρηματίες όχι από τη Ρωσία αλλά κυρίως από τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να επενδύσουν στο project Premier League. Η πρώτη του μεταγραφή ήταν το 2003 του Glenn Johnson για να ακολουθήσουν οι Μακελελέ, Κρέσπο, Κόουλ, Βερόν και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι στάρ που κατέστησαν την Chelsea τη μεγαλύτερη δύναμη στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως και όσον αφορά τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται οι δρόμοι φέρονται να είναι δύο. Ο πρώτος είναι ο Ελβετός πολυεκατομμυριούχος Viz ο οποίος όμως θέλει μια κοινοπραξία με 5-6 επιχειρηματίες για να μπορέσουν να αγοράσουν την Chelsea, ενώ αυτός ο οποίος στην κυριολεξία καίγεται για να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της αγγλικής ομάδας δεν είναι άλλος από τον Τούρκο Μπαϊράκ, του οποίου η αμύθιτη περιουσία ξεπερνάει τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το μεσημέρι της Παρασκευής το ιδιωτικό τζετ του Αμπράμοβιτς βρέθηκε στην Τουρκία. Οι δύο άντρες είχαν συζητήσεις για την αγορά της Chelsea. Αλήθεια ή ψέματα, οι εξελίξεις σαφέστατα και είναι κοντά.